δωρεάν τεστ COVID στους κατοίκους της Ορεστιάδας και του Δημοτήχου από κλιμάκια του ΕΟΔΗ. Να ανοίξει το τελωνείο Ορμενίου για τους Έλληνες φοιτητές της Βουλγαρίας, ζητούν οι γονείς και οι τοπικοί φορείς. Για τέταρτη χρονιά προγραμματίζεται να λειτουργήσει το πρώτο επάλληλο Ορεστιάδας στο πρόγραμμα μεταλλικιακού έτους τάξη μαθητείας. Ποιες ειδικότητες θα λειτουργήσουν τη σχολική περίοδο 2020-2021. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σάββατο 12 Δεκεμβρίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Δωρεάν τεστ COVID από κλιμάκια του ΕΟΔΗ θα γίνουν στους κατοίκους του Δημοτήχου και της Ορεστιάδας την ερχόμενη εβδομάδα. Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου θα γίνονται τεστ στο Δημότιχο και την Τετάρτη 16 του μήνα στην Ορεστιάδα. Τεστ για την ανίχνευση κρουσμάτων κορονοϊού θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα στο Δημότιχο και την Τετάρτη στην Ορεστιάδα. Τα τεστ θα γίνουν σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και κλιμακίου του ΕΟΔΗ. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και 8-9 μήνες που υπάρχει η πανδημία και η επιδημία στην περιοχή μας, εμείς η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ που έχει την αποκλειστική ευθύνη της καταπολέμησης της επιδημίας, υποβάλλουμε σε μαζικούς ελέγχους, σε μαζικά τεστ τους πληθυσμούς για να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε αυτό το φαινόμενο. Βλέπετε τα μετρήματα μετά από 40 μέρες περίπου καραντίνας. Δεν μας ευχαριστούν, δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι στην περιφέρειά μας και γενικά στη Βόρειο Ελλάδα τα κρούσματα παραμένουν σε υψηλό επίπεδο και αυτό που μας προβληματίζει είναι ότι είναι γεμάτα τα νοσοκομεία μας. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δηλαδή δεν είναι τόσο χαρμόσυνα. Να φανταστείτε ότι ένας στους 6, αν θεωρήσουμε ότι περίπου κάθε 15 μέρες έχουμε περίπου 3.000 θετικούς στον ιό, υπάρχει πολλής κόσμος που εισάγεται στα νοσοκομεία. Έτσι λοιπόν, έχει αποφασιστεί να κάνουμε διαρκές τεστ στον πληθυσμό, εκτός από στοχευμένες ομάδες, δηλαδή εκτός από γυροκομεία, από ευπαθείς ομάδες, από ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή, από υγειονομικό προσωπικό, από τους αστυνομικούς, τους συνοροφύλακες. Έτσι λοιπόν, όπως στις άλλες περιφερειακές ενότητες, έτσι ήρθε η σειρά και στην περιφερειακή ενότητα του Εύρου, μετά από τα στοχευμένα τεστ, θα κάνει και ο γενικός πληθυσμός. Έτσι λοιπόν, τη Δευτέρα, στις 14 Δεκεμβρίου, από τις 9 μέχρι τις 3, θα γίνει στο Δημότιχο, μπροστά στην αστυνομία, το λεγόμενο drive-thru, δηλαδή με το αυτοκίνητο για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος θα πηγαίνει, θα παίρνουν δείγματα ο ΕΟΔΗ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, την αστυνομία και το Δημοτήχο, για να δούμε τα αποτελέσματα, να δούμε πού βρισκόμαστε περίπου σε αυτή την περιοχή. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και στην Ορεστιάδα την Τετάρτη, πάλι από τις 9 μέχρι τις 3, στην περιοχή του σταθμού του ΟΣΕ, όπου θα δημιουργηθεί μια κατάλληλη υποδομή με την βοήθεια της τροχίας του Δήμου Ορεστιάδος και του ΕΟΔΗ για να πάρουμε από τον πληθυσμό της περιοχής της Ορεστιάδος και εκεί για να δούμε τη διασπορά και να δούμε πώς πηγαίνει το φαινόμενο σε αυτές τις περιοχές. Όσοι κάτοικοι της περιοχής θέλουν μπορούν να επιβληθούν στα τεστ τα οποία θα γίνουν δωρεάν. Καλούμε τον κόσμο να έρθει να πάρουμε τα δείγματα για να δούμε το αποτέλεσμα, γιατί αυτό που μας ανησυχεί, γιατί στα ευρήματα που βρίσκουμε και που μιλάμε με κόσμο οι οποίοι έχουν τον ιό, πραγματικά δεν γνωρίζουν πού το κόλλησαν και από πού προήρθε. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλοί χωρίς συμπτώματα που είναι ασυμπτωματικοί και προφανώς διαδίδουν και τον ιό τον μεταδίδουν σε μεγάλο βαθμό. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένας προβληματισμός επειδή έχουμε αποκλεισμούς, είμαστε σε καραντίνα και αν κάποιος είναι χωρίς συμπτώματα και μοιραία κάθεται στο σπίτι, γιατί και από τα ευρήματα αυτά βλέπουμε ότι πολλές οικογένειες, δηλαδή σε οικογενειακό επίπεδο έχουμε τους ιούς, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος αν είναι θετικός στον ιό για να προσέχει περισσότερο. Γιατί το πιο επικίνδυνο από όλα σε αυτή τη φάση είναι αυτοί οι οποίοι είναι χωρίς συμπτώματα και τους μεταδίδουν άθελά τους, βέβαια.
Ένα μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι φοιτητές της περιοχής του Εύρου που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια της γειτονικής Βουλγαρίας. Λόγω των περιοριστικών μέτρων, οι φοιτητές αυτοί δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους στην Ελλάδα από τον μεθοριακό σταθμό του Αρμενίου, παρά μόνο από το τελωνείο του Προμαχώνα, κάνοντας μια μεγάλη διαδρομή, βάζοντας σε κίνδυνο και την υγεία τους. Αναστατωμένοι και ανήσυχοι είναι οι γονείς των φοιτητών από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που σπουδάζουν στη Βουλγαρία, καθώς δεν μπορούν τα παιδιά τους να επιστρέψουν στα σπίτια τους από το τελωνείο Αρμενίου. Οι φοιτητές, λόγω των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν, θα είναι υποχρεωμένοι να διανύσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα και να υποβληθούν σε καιρό πανδημίας σε μια αδικαιολόγητη τελεπορία, αλλά και να εκτεθούν σε ένα μεγάλο ταξίδι που εγκυμονεί κίνδυνο για την υγεία τους. Αυτές τις άγριες μέρες που πλησιάζουν, όπως είναι φυσικό, όλες οι οικογένειες θέλουν να βρεθούν σύντομα με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, τα οποία λείπουν στο εξωτερικό μακριά τους για διάφορους λόγους. Ένας λόγος λοιπόν είναι εμείς οι γονείς που έχουμε παιδιά που σπουδάζουν στο εξωτερικό και αναφέρουμε συγκεκριμένα στη γείτονα χώρα Βουλγαρία. Είμαστε αναστατωμένοι, υπάρχουν πάνω από 5.000 φοιτητές που σπουδάζουν στη γείτονα χώρα Βουλγαρία, σε διάφορες πόλεις, Σόφια, Φιλιππούπολη, Στάρα Ζαγόρα, Βάρνα, Μπουργκάζ. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα το οποίο είχαμε εντοπίσει όλοι εμείς οι γονείς που έχουν παιδιά που σπουδάζουν στη Βουλγαρία από τις αρχές του Σεπτέμβρη, όταν έπρεπε τα παιδιά μας να επιστρέψουν πίσω στα πανεπιστήμια τους. Από το Σεπτέμβριο δημιουργήθηκε το πρόβλημα από τη στιγμή που έκλεισε το τελωνείο Αρμενίου και δεν υπήρχε τρόπος τα παιδιά μας να μεταφερθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα στις πόλεις όπου σπουδάζουν. Έτσι λοιπόν το πρόβλημα αυτό παραμένει, έχει διωγγωθεί ακόμη περισσότερο. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των γονιών, δεν υπήρξε αποτέλεσμα, όπως τόνισε ο κ. Ευκαλώζης. Είναι αδιανόητο, δεν το χωράει ανθρώπου νους τη στιγμή που το μόνο επίσημο τελωνείο προς την πύλη, προς την υπόλοιπη Ανατολική Ευρώπη είναι το τελωνείο Αρμενίου, αυτή τη στιγμή να είναι κλειστό για τη διέλευση πολιτών και να επιτρέπεται μόνο η διέλευση φορτηγών για τα εμπορεύματα. Κανένας όμως δεν μας λέει αυτοί οι οδηγοί οι οποίοι περνάνε το τελωνείο του Αρμενίου τι προστασία έχουν, σε πού θα πάνε και πού θα ξεφορτώσουν τα εμπορεύματά τους και αν υπάρχει ο κίνδυνος να μεταδώσουν τον κορονοϊό. Έτσι λοιπόν όλοι οι γονείς είμαστε ανάστατοι, διαμαρτυρόμαστε γιατί αυτή τη στιγμή συμβαίνει μια κατάσταση που δεν το χωράει ανθρώπου νους να είναι αποκλεισμένη όλη η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Διότι και το σταθμός διέλευσης στην Κομωτινή στον Ιμφαίο είναι κλειστός, υπάρχει μόνο η διέλευση από τον Προμαχώνα, που σημαίνει ότι όλα τα παιδιά τα οποία σπουδάζουν στη Βουλγαρία και επισημαίνω ότι είναι πάνω από 5.000 φοιτητές σε διάφορες πόλεις της Βουλγαρίας, είναι αναγκασμένοι να ταξιδέψουν οδικώς με λεωφορεία πάνω από 7-8 ώρες για να φτάσουν στο σταθμό του Προμαχώνα και από εκεί στο σταθμό Μακεδονίας στην Θεσσαλονίκη. Ανταπόκριση λεωφορείων δεν υπάρχει και τα παιδιά είναι αναγκασμένα να μείνουν πάνω από 6 ώρες να περιμένουν στο σταθμό ώστε να υπάρχει δρομολόγιο από εκεί του κτέλα Εύρου για να φτάσουν στον προορισμό τους. Είτε Ξάνθη, είτε Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη και Οριστιάδα στο νομό Εύρου επάνω. Και υπάρχει ο κίνδυνος να λόγω του συνωστισμού να κολλήσουν κάτι και τα παιδιά μας, τα οποία προέρχονται από τη Βουλγαρία για να μείνουν λίγες μέρες στις οικογένειές τους. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Δυστυχώς η κυβέρνηση κοφεύει στις προσπάθειες που έχουν γίνει κατά καιρούς και από τον Δήμαρχό μας και από τους βουλευτές του νομού και από τους περιφερειακούς συμβούλους. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να είναι αποκομμένη όλη η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και από την είσοδο από τη Βουλγαρία που συμπεριλαμβάνει 5 νομούς. Νομό Δράμας, νομό Καβάλας, νομό Ξάνθης, νομό Ροδόπης και νομό Εύρο. Είναι μια κατάσταση αδιανόητη που πριν από 6-7 μήνες ο Εύρος, οι ακρίτες μας είχαν δώσει σύσσωμη το παρόν στο σοβαρό πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με τη γείτονα Τουρκία στα σύνορά μας και αυτή τη στιγμή όλη η παραμεθόρια της περιοχή να μένει εκκρεμές σε αυτό το σοβαρό ζήτημα. Οι γονείς διευκρινίζουν ότι δεν ζητούν να ανοίξουν τα σύνορα για όλους, αλλά μόνο για τους φοιτητές που πρέπει να κάνουν Χριστούγεννα με τους δικούς τους ανθρώπους.
Εμείς δεν ζητάμε να ανοίξει το τελωνείο του Ορμενίου για να περνάνε, να γίνεται αθρώα διέλευση των πολιτών. Εμείς ζητάμε να ανοίξει το τελωνείο του Ορμενίου για τους φοιτητές μας τουλάχιστον, οι οποίοι εισερχόμενοι στη χώρα μας θα έχουν τεστ COVID 72 ωρών, θα μπορούν άμεσα σε λίγες μόνο ώρες να βρεθούν δίπλα στις οικογένειές τους, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να κολλήσουν τον κορονοϊό κατά τη διάρκεια της διέλευσής τους μέχρι να φτάσουν στις οικογένειές τους. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση κάνει ένα πολύ σοβαρό λάθος, διότι από τη μια πλευρά μας λέει να μην συνοστιζόμαστε και να είμαστε περιορισμένοι μόνο στο οικογενειακό μας περιβάλλον, και από την άλλη μεριά όμως, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγμή, αφήνοντας αποκλεισμένοι, το λέω ξανά για ακόμη μια φορά, για την είσοδο από τη Βουλγαρία, ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αφήνοντας αποκλεισμένη αυτήν την τεράστια περιοχή, και αναγκάζουν τα παιδιά μας να συνοστίζονται σε λεωφορεία ή και σε αεροπλάνα, όπως το μοναδικό δρομολόγιο που υπάρχει που μπορούν να πετάξουν με αεροπορικό είναι από τη Σόφια. Φανταστείτε τώρα τα παιδιά τα οποία πρέπει να ταξιδέψουν από τη Βάρνα, από τον Μπουργκάζ, από τη Στάρα Ζαγόρα, από τη Φιλιππούπολη, είναι αναγκασμένα να φτάσουν στη Σόφια οδικώς με τρένο ή με λεωφορείο, άρα συνοστίζονται. Από εκεί είναι αναγκασμένα να πετάξουν με αεροπλάνο, να φτάσουν στην Αθήνα. Από την Αθήνα δεν υπάρχει ανταπόκριση αεροπορικής πτήσης για Αλεξανδρούπολη, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να κοιμηθούν ένα βράδυ σε ξενοδοχείο ή σε κάποιο άλλο κατάλημα. Και επομένως υπάρχει κίνδυνος με στο συνοστισμό να κολλήσουν τον κορονοϊό. Είναι μια κατάσταση που έχει δημιουργήσει από το Σεπτέμβριο, αλλά αυτήν στις Άγιες Μέρες που έρχονται ακόμη περισσότερο, μια μεγάλη ανησυχία, είναι η έκδηλη ανησυχία όλων των γονιών που σπουδάζουν παιδιά στη γείτονο χώρα, και πρέπει να δοθεί άμεσα λύση για να μπορούμε και εμείς να βρεθούμε με τα παιδιά μας για να ζήσουμε αυτές τις Άγιες Μέρες όλοι μαζί με ασφάλεια πρώτα απ' όλα. Πρώτα πρόβλημα με ασφάλεια, με τον τρόπο όμως αυτή τη στιγμή που λειτουργεί η κυβέρνηση, στο ότι δεν εισακούγονται οι τοπικοί άρχοντες που γνωρίζουν πολύ καλά τα προβλήματα της περιοχής, κάθε άλλο παρού αλλού μας παραπέμπει ως γονείς, ότι η περιοχή πλέον δεν τους ενδιαφέρει για τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν. Και γι' αυτό το πρόβλημα που συζητάμε σήμερα και διαμαρτυρόμαστε εμείς ως γονείς, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό πρόβλημα για εμάς. Θα πρέπει να ανοίξει άμεσα το τελωνείο Ορμενίου. Και όπως το είπα και πριν, δεν θέλουμε την αθρώα διέλευση πολιτών. Ζητάμε τα παιδιά τα οποία σπουδάζουν και έχουν πιστοποιητικά σπουδών την ταυτότητά τους στη φοιτητική, θα έχουν ένα τεστ COVID 72 ωρών στα χέρια τους, και έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα, λίγων ωρών, θα βρίσκονται στις οικογένειές τους με ασφάλεια. Αν δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό οι υπεύθυνοι, ας δούνε τι πρόβλημα δημιούργησαν το καλοκαίρι όταν αφήσανε για την είσοδο τουριστών μόνο τον Βρωμαχώνα, κατευθυνόμενο τουρισμό το λέγανε όλοι, και γέμισε αυτή τη στιγμή όλη η Θεσσαλονίκη και έχουν σπάσει τα κοντέρ στο κόκκινο με τη μετάδοση του ιού. Πρέπει να δώσουν άμεσα λύση. Ο Εύρος είναι μια ευαίσθητη περιοχή, το γνωρίζουν πολύ καλά, και εμείς που ζούμε εδώ κρατάμε θερμοπύλες. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε ως γονείς που έχουμε τα παιδιά μας και ενδιαφερόμαστε για την υγεία και την ασφάλεια της οικογένειάς μας. Επομένως, η συνένωση των οικογενειών δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια με τον τρόπο με τον οποίο αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση χειρίζεται το θέμα της εισόδου φοιτητών από τη Βουλγαρία. Ας παραμείνουμε στο ίδιο θέμα τώρα και να ακούσουμε τον βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Χρήστο Δερμεντζόπουλο τι ενέργειες έγιναν για να ανοίξει το τελωνείο Ορμενίου για τους Έλληνες φοιτητές, ώστε να γυρίσουν ασφαλείς στις οικογένειές τους και να κάνουν Χριστούγεννα με τους δικούς τους ανθρώπους. Με τους γονείς των Ελλήνων φοιτητών από τον Εύρο, αλλά και από όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που σπουδάζουν στη Βουλγαρία και θέλουν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους τα Χριστούγεννα, συντάσσεται και ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Δερμεντζόπουλος. Ο κύριος Δερμεντζόπουλος αναφέρθηκε στις κινήσεις που έγιναν για τη λύση του προβλήματος αυτού. Πριν αρκετές μέρες, παραπάνω από 10 μέρες, και στον Καρδαλιά ως πρώτος υπουργός, αλλά και τηλεφωνικά μιλήσαμε, καθώς θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε πολύ το δίκιο. Οι οικογένειες που ειδικά στο νομό μας έχουν δίκιο. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που σπουδάζουν στην Βουλγαρία. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται να κάνουν εκατοντάδες χιλιόμετρα, γιατί ειδικά και ενώπιση των εορτών, αυτή τη στιγμή πρέπει να γυρίζουν στις οικογένειές. Δεν μπορούμε να το βάλουμε στην διαδικασία. Εγώ αντιλαμβάνομαι και την ανάγκη, και αυτό εξήγησε ο Υπουργός, αυτό σας μεταφέρω αυτή τη συνομιλία μας, ότι φυσικά πρέπει να υπάρχει ένας
ουσιαστικά να κάνουμε την πρόβα, έτσι ώστε να αποτρέψουμε τη μετάδοση του ιού. Τι να κάνουμε, ορθό, θεμητό, και αυτό πρέπει να κάνουμε. Αλλά παρόλα αυτά είναι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή πρέπει να γυρίσουν στις οικογένειές τους και δεν μπορούμε να υποβάλουμε στη διαδικασία να περνάμε τον πρόβλημα αγώνα. Το ίδιο πρόβλημα έχει και ο νομός Ροδόπης, αλλά και ο δικός μας ο νομός που θα μπορούσε να περάσουμε μέσα από το Αρμένιο. Εγώ αυτό το οποίο ζήτησα είναι φυσικά με μια ένδειξη αρνητικού τεστ PCR που το λένε 72 ώρων, αλλά και μια βεβαίωση σπουδών, εφόσον δεν το πιστεύω ή άμα θα γίνει κάποια κατάκτηση, μια βεβαίωση σπουδών ότι τα παιδιά όντως αυτά σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο. Θα σας υπενθυμίσω ότι και πριν κάποιους μήνες, πριν πάνε αυτά τα παιδιά να κάνουν το συγκεκριμένο εξάμεινο, πάλι είχα στείλει επιστολή και τους είχα ζητήσει από τον κύριο Χαρβαλιά να μπορούν να βγουν από το Αρμένιο να πάνε στα πανεπιστήμια τους να σπουδάσουν. Και εκείνη τη φορά δεν είχαν εισακουστεί. Εγώ αντιλαμβάνομαι και φυσικά κανείς δεν θέλει να ταλαιπωρεί τον κόσμο και να προκαλεί προβλήματα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, καθώς υπάρχει και το φορτίο και δεν μπορείς να ανοίξεις τα σύνορα και σε καμία των περιπτώσεων δεν λέμε φυσικά να ανοίξουν τα σύνορα για να πηγαίνει ο κόσμος να ψωνίζει, να κάνει τις κοινωνικές δραστηριότητες. Ζητάμε αυτή τη στιγμή τα δικά μας τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στην Βουλγαρία να μπορούν να έρθουν σε καθεστώς ασφάλειας, δηλαδή να μπορέσουν να περάσουν μέσα από το όρμα. Να μην πάνε στον προμαχό, να μην πάνε στον προμαχό να δούμε. Και ουσιαστικά αυτή είναι εγώ μια λύση. Έχω έρθει όπως και ο αρκετούς γονείς, το αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα, μίλησα και με τον κύριο Χαρβαλιά, είπε θα το εξετάσει και θα με πιστεύω ότι το δεχτεί και να πλήξει. Για τέταρτη χρονιά προγραμματίζεται να λειτουργήσει το πρώτο επάλωρο εστιάδα στο πρόγραμμα μεταλλικιακού έτους τάξη μαθητείας περίοδου 2020-2021. Οι ειδικότητες είναι 4 και η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά άρχισε και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου. Με 4 ειδικότητες ξεκινά η φετινή σχολική περίοδος του μεταλλικιακού έτους τάξη μαθητείας της 5ης φάσης 2020-2021. Ο διευθυντής του ΕΠΑΛ Θοδωρής Γκουτζέρης μίλησε για τις εγγραφές, το πρόγραμμα και τη διάρκεια της μαθητείας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε για άλλη μια φορά ότι το επαγγελματικό λύκειο Ορεστιάδος, το πρώτο ΕΠΑΛ Ορεστιάδος, συνεχίζει το θεσμό της μαθητείας. Χθες βγήκε η προκήρυξη από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ότι ξεκινάει για το νέο σχολικό έτος 2020-2021 η πέμπτη φάση υλοποίησης μαθητείας. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο, καθυστερήσαμε, υπήρχε μια προβληματική λόγω αυτών των γεγονότων της πανδημίας πώς θα λειτουργήσει, παρόλα αυτά έγινε η προκήρυξη, οπότε όσοι ενδιαφέρονται, οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, στις ειδικότητες προκηρύχθηκαν και αυτές είναι των ηλεκτρολόγων, της πληροφορικής, οικονομίας διοίκησης και των ψυκτικών από την ειδικότητα των μηχανολόγων. Οι απόφοιτοι λοιπόν των ειδικοτήτων αυτών του επαγγελματικού λυκείου ή του γενικού λυκείου, οι οποίοι όμως ήρθαν στο επαγγελματικό λύκειο και φίτησαν σε μια από τις αντίστοιχες ειδικότητες για να πάρουν πτυχίο, από τις 10 του μηνός μέχρι τις 20 θα πρέπει να μπουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή μαθητεία government edu.gr, θα μπορούν να το γράψουν οποιοδήποτε μηχανή αναζήτησης και να βρούνε το link αυτό και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας υπάρχουν όλες τις πληροφορίες προκειμένου να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά πλέον για να μπουν σε μια διαδικασία επιλογής. Το σχολείο, εγώ ως διευθυντής, ο υποδιευθυντής σχολικής μπακαλής που έχω υπομειστεί το ρόλο αυτών, θα είμαστε εδώ. Όσοι δυσκολεύονται στη διαδικασία αυτή τη αίτηση, τηρώντας βέβαια όλα τα μέτρα ασφάλισης, αντιλαμβάνεστε λόγω της πανδημίας, να τους βοηθήσουμε. Προκειμένου να υποβληθεί η αίτηση, θα γίνει αξιολόγηση των αιτήσεων αυτών. Προηγούνται οι πρόσφατα αποφοιτήσαντες μαθητές, ακολουθούν οι επόμενα σχολικά έτη, με στόχο στις 14 του Γενάρη να ξεκινήσει το πρόγραμμα της μαθητείας. Στις προϋποθέσεις λειτουργίας του μεταλλικιακού έτους αναφέρθηκε ο κύριος Κουτζέρης. Οφείλω να επισημάνω ότι για να γίνει ένα πρόγραμμα μαθητής το οποίο είναι προαιρετικό, μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας, χρειάζονται να τηρούνται 3 προϋποθέσεις. Δεν θα είναι 3 βήματα. Το πρώτο είναι να υπάρχει το σχολείο το οποίο επιθυμεί να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα και εμείς θα συνεχίσουμε αυτή την παράδοση στο νομό. Δεύτερο είναι να υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα αναλάβουν το κομμάτι της διδασκαλίας, γιατί 4 ημέρες θα είναι στο χώρο της εργασίας και μία μέρα θα είναι στο σχολείο. Θα αναλάβουν λοιπόν τη διδασκαλία και την εποπτεία. Και τρίτο και σημαντικότερο είναι να υπάρχουν θέσεις εργασίας. Αυτό έχει εξασφαλιστεί. Ήδη οι θέσεις που έχουμε εξασφαλίσει είναι 9 θέσεις για τους ηλεκτρολόγους, 7 θέσεις για τον τομέα οικονομίας διοίκησης, 5 θέσεις για τον τομέα πληροφορικής
και 4 θέσεις για τους ψυχτικούς. Πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι ότι το τμήμα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 ατόμων για να εγκριθεί, ειδικότερα όμως στην περιοχή μας, λόγω αντιλαμβάνεστε παραμεθωρίου περιοχής κλπ, συμβάλλουμε και εμείς να λειτουργήσουν ακόμα και με 4 ολιγομελή τμήματα μπορεί να γίνει. Δεν χρειάζεται οι υποψήφοι να μπουν σε καμία άλλη διαδικασία πέρα από το να μπουν μέσα στην ιστοσελίδα της μαθητείας, να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά τους, να τα σκανάρουν και να τα αποστείλουν στη διάθεσή τους για κάθε πληροφορία. Επίσης, να αναφέρω ότι πέρα από τις θέσεις αυτές που προκυρήσονται, που θα γίνει επιλογή, υπάρχουν και οι λεγόμενες δεσμευμένες θέσεις. Αυτό αφορά τους ιδιώτες. Υπάρχουν δηλαδή ιδιώτες, και έχουμε τέτοιες θέσεις. Υπάρχουν ιδιώτες οι οποίοι έχουν επιλέξει σε συνεργασία και με το σχολείο και με τους εκπαιδευτικούς συγκεκριμένο μαθητή που θέλουν να κάνει πρακτική σε αυτούς. Για αυτές τις θέσεις γίνονται αιτήσεις, δεν γίνεται όμως επιλογή. Η επιλογή ήδη έχει γίνει και αυτή η θέση θα καλυφθεί από το μαθητή ο οποίος έχει προσκομίσει μια δεσμευμένη θέση με έναν ιδιώτη. Εάν κάποιοι ιδιώτες συνεχίσουν να έχουν τέτοια επιθυμία και εξαιρούνται βέβαια απόφοιτοι οι οποίοι έχουν σχέση συγγενείας πρώτου βαθμού, εκτός από αυτούς, επιθυμούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που είναι 20 Δεκεμβρίου, μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί μας και αν θέλουν κάποιο μαθητή που δεν γνωρίζουν ή κάποιον που γνωρίζουν, απόφοιτο κάποιες ειδικότητες, να έρθουν σε εμάς για να υποβάλουμε μία δεσμευμένη αίτηση μαθητείας που είναι πέρα από τις αιτήσεις, από τις θέσεις αυτές που προκηρύχθηκαν. Την μεγάλη ανάγκη για αίμα στο νομό Εύρου και ειδικότερα στα νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Δημοτήχου επισημαίνει η Ένωση Συλλόγων και Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών του νομού. Η έλλειψη αυτή δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες στα νοσοκομεία του Εύρου και περισσότερο τώρα στην περίοδο της πανδημίας. Ύστερα από επικοινωνία με τις αιμοδοσίες του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και Δημοτήχου, έγινε γνωστό στην Ένωση Συλλόγων και Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών νομού Εύρου ότι υπάρχει έλλειψη μονάδων αίματος με πιθανότητα αναβολής ακόμη και προγραμματισμένων εγχειρήσεων. Για το λόγο αυτό η Ένωση απευθύνει κάλεσμα σε όσους μπορούν να προσφέρουν αίμα. Αυτές τις μέρες έχουν φτάσει πλέον στα όρια η αιμοδοτική δυνατότητα των αιμοδοσιών. Μετά από τελευταία επικοινωνία που ήρθαμε μαζί τους, με ενημέρωσαν και με γνωστοποίησαν ότι τα αποθέματα έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Ο κόσμος δεν προσέρχεται λόγω του κορονοϊού στις αιμοδοσίες, έχει έτσι έναν ενδιασμό. Αυτά μου μεταφέρουν τέλος πάντων και όπως γνωρίζετε και εσείς εκεί στην Οριστιάδα έχουμε και την αιμοδοτική πλέον καραντίνα, η οποία μια μεγάλη δεξαμενή ανθρώπων αιμοδοτών πλέον είναι σε καραντίνα και είναι στάσιμη, δεν μπορεί να αιμοδοτήσει. Και αυτή σε περιοχές, καλά είναι να τις ξαναπούμε, είναι το Θούριο, το Χειμώνιο, η Παλιά Σαγίνη, η Νέα Οριστιάδα, ο Πύργος, η Λεπτή, το Νεοχώριο, ο Σάκος, η Καβύλη και η Νέα Βίσα, που ως τις 8 Τρίτου του 2021 δεν μπορούν να δώσουν αίμα. Άρα, ο κόσμος, ο υπόλοιπος του νομού Εύρου, οι αιμοδότες θα πρέπει να υποστηρίξουν τώρα αυτό το διάστημα που το έχει ανάγκη να περάσουμε αυτή τη σκόπελο που είναι πολύ δύσκολη, να περάσουμε αυτό το διάστημα μέχρι τις 8 Τρίτου για να έρθει να δώσει αίμα και το κάνουμε έκκληση και μέσα από το διάβολό σας για να μπορέσουμε να περάσουμε αυτές τις ημέρες που είναι δύσκολες για την αιμοδοσία. Για όσους φοβούνται, συνιστάται να πηγαίνουν στο νοσοκομείο απογευματινές ώρες για να αιμοδοτήσουν, όπως τόνισε ο κ. Φιδανάκης. Η αιμοδοσία στο νοσοκομείο Δημοτήχου είναι κάθε μέρα και από τις 9 μέχρι τις 1, αλλά είναι και το απόγευμα από τις 5 μέχρι τις 7. Θα έλεγα ότι κάποιοι που έχουν ενδιασμό όσον αφορά για τον κορονοϊό, για να μην κολλήσουν, γιατί από τις συζητήσεις μας με τους αιμοδότες το ακούμε αυτό, θα έλεγα ότι το απόγευμα που δεν έχει πολύ κόσμο, που είναι πολύ εύκολα, η πρόσβαση είναι πάρα πολύ εύκολη στην αιμοδοσία, είναι αμέσως μπροστά, άρα δεν θα έρθει σε επαφή με το υπόλοιπο νοσοκομείο, θα μπορούν να δώσουν. Εγώ προσπάτως πριν δύο ημερών έδωσα αίμα και δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα, είχε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα τα οποία χρειαζόντουσαν και έτσι δεν δημιουργήθηκε τίποτα. Γι' αυτό προτρέπω όλο τον κόσμο τώρα να πάει να δώσει αυτόν που μπορεί και έχει ενδυνάμει και εθελοντές αιμοδότες
να δώσουν αίμα για να μπορέσουμε να έρθουμε σε ένα καλό επίπεδο όσον αφορά με τις μονάδες αίματος. Γιατί από ό,τι άκουσα τελευταία από τις αιμοδοσίες, είπαν ότι μπορεί και μέχρι και τακτικές εγχειρήσεις πλέον να πηγαίνουν πίσω μόνο και μόνο για το θέμα του αποθέματος αίματος, που είναι πολύ σημαντικό. Φανταστείτε ότι οι αιμοδοσίες κάνουν έτσι σχεδιάζουν το σχεδιασμό τους για να μπορούν να έχουν και για έκτακτες ανάγκες, που είναι πάντα πάρα πολλές. Γίνεται κατανοητό αυτό. Γι' αυτό το λόγο, για να έρθουμε πάλι στην επάρκεια, θα πρέπει ο υπόλοιπος κόσμος να αιμοδοτήσει. Και γι' αυτό κάνουμε την έκκληση και μέρες γιορτινές τώρα όπως είναι, ας κάνει και ο κόσμος ένα δώρο για τον εαυτό του. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, δίνοντας αίμα, κάνουμε πρώτα καλό στον εαυτό μας, στο στόμα μας, και μετά φυσικά ηθικά, από ηθική άποψη, δίνουμε αίμα και ζωή σε κάποιον συνάνθρωπό μας που η επόμενη μέρα θα ήταν δύσκολη αν θα ζούσε. Γιατί ξέρετε ότι πάρα πολλοί υπάρχουν άνθρωποι που ζητάνε έκτακτα το αίμα για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε κάποιο ατύχημα ή σε οτιδήποτε. Υπάρχουν οι τακτικές εγχειρήσεις που αν δεν γίνουν χωρίς αίμα θα έχουμε θέμα, αλλά υπάρχουν και τα άτομα της θαλασσοαιμίας και της μεσογειακής αναιμίας, όπως το γνωρίζει και ο περισσότερος κόσμος, οι οποίοι στηρίζονται καθαρά σε εμάς και στην ευαισθησία μας για να μπορέσουν να μεταγγιστούν με το αίμα που χρειάζεται. Γι' αυτό το λόγο λέμε πάλι, δώσε αίμα, σώσε μια ζωή και άμεσα, μην το αφήνεις για αύριο. Όσο μπορείς πιο άμεσα, για να μπορείς να βοηθήσεις τον κόσμο άμεσα. Διευκρινήσεις για την αιμοδοτική καραντίνα έδωσε ο κύριος Φιδενάκης και κάλεσε όσους μπορούν να δώσουν αίμα. Είναι κάτι που μας έτυχε παράλληλα και ήρθαν μαζί να ενδυναμώσουν αυτή την δύσκολη στιγμή. Δηλαδή ο κορονοϊός συνάμα με το κρούσμα που είχαμε μιας γυναίκας από την Ορεστιάδα, από την περιοχή της Ορεστιάδας με ελονοσία, τέθηκε για ένα εξάμηνο, έτσι είναι τα προβλεπόμενα από την ΕΚΕΑ, από την αιμοδοσία, ότι αν υπάρχει κρούσμα σε μια περιοχή, όλη η περιοχή για 6 μήνες τίθεται σε καραντίνα, και γι' αυτό το λόγο μας έχουν βάλει για την περιοχή και αυτές τις περιοχές που σας είπα προηγουμένως σε καραντίνα έως τις 8 Τρίτου του 2021. Δεν υπάρχει πλέον θέμα ούτε με τον ιό της του Νείλου. Να ξέρετε ότι έχουν ξεπεραστεί, αλλά λόγω, πάντα έτσι είναι το πρωτόκολλο, ότι αν θα γίνει ένα κρούσμα για 6 μήνες θα πρέπει να υπάρχει μια καραντίνα. Ο κόσμος θα πρέπει να πάει, να δώσει, να αιμοδοτήσει, να κάνει το καθήκον του, ας πούμε, πρώτα για τον εαυτό του, όπως είπαμε, και δεύτερον για τον συνάνθρωπο, και μέρες γιορτινές που είναι τώρα, να κάνει και ένα μεγαλύτερο δώρο προς την ανθρωπότητα, ας πούμε. Το θέμα μας σε εμάς τώρα αυτή τη στιγμή είναι ότι θέλουμε να δώσουμε την κατάσταση που επικρατεί τώρα, ότι τώρα αυτή τη στιγμή είναι η πιο ιδανική στιγμή και τώρα το έχουμε ανάγκη. Έχουμε φτάσει πλέον λίγο πριν τα κόκκινα, να πούμε έτσι απλά, για να το γνωρίζει ο κόσμος. Το Επιμελητήριο Εύρους, σε συνεργασία με την Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Λογισμικού CityBill, προσφέρει στα μέλη του τη δυνατότητα αιτήματος ηλεκτρονικού ραντεβού στα πλαίσια των μέτρων προστασίας από την πανδημία του COVID-19. Η νέα υπηρεσία ή ραντεβού είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Εύρους στο evroschamber.gr. Νέα υπηρεσία τα ηλεκτρονικά ραντεβού προσφέρει το Επιμελητήριο Εύρους στα μέλη του. Ειδικότερα με ανακοίνωσή του, το Επιμελητήριο ενημερώνει τα μέλη του για να αιτηθείτε ραντεβού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητήριου. Πατήστε το εικονίδιο ή ραντεβού που βρίσκεται στο αριστερό μέρος της αρχικής σελίδας. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και αιτηθείτε ραντεβού. Το αίτημα θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Εύρου και η ενημέρωση της εξέλιξής του θα πραγματοποιηθεί μέσω email. Η διοίκηση του Επιμελητηρίου δια του Προέδρου του Χριστόδουλου Τοψίδη αναφέρει: τα νέα δεδομένα που έχει επιβάλει η πανδημία του κορονοϊού οδηγούν σε μια νέα πραγματικότητα που επιτάσσει την ολοένα μεγαλύτερη χρήση της τεχνολογίας στην καθημερινότητά μας. Το Επιμελητήριο Εύρου, στην προσπάθεια εναρμόνισης στη νέα συνθήκη, υιοθετεί μια νέα μέθοδο ραντεβού με τα επιμέρους γραφεία του αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Προσκαλούμε όλους και όλες να κάνουν χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας ώστε να απολαμβάνουν των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου, μένοντας ασφαλείς και μη συμμετέχοντας στην αλυσίδα διάδοσης του κορονοϊού.